Φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε. Πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, φυτικές ίνες, βασικά μέταλλα, βιταμίνες, μαγνήσιο και ένα κάρο. Ακόμα θρεπτικά υγιεινά συστατικά που περιέχουν τα ρεβίθια. Οι πρωτεΐνες μάλιστα, των ρεβιθιών λένε οι ειδικοί, είναι εισάξιες με αυτές του κρέατος και του γάλακτος. Και μόνο γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι αξίζει να κάνουμε μια προσπάθεια να τα εντάξουμε στη διατροφή μας και να μάθουμε και τα παιδιά μας, βεβαίως από μικρά, να τρώνε γενικότερα όσπρια. Λοιπόν, έχουμε μουλιάσει από βραδύς μισό κιλό περίπου ρεβίθια και το πρωί τα σουρώνουμε και τα στραγγίζουμε. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Ένα μεγάλο κρεμμυδάκι που θα ψιλοκόψω, δύο φιλαράκια δάφνη, ένα ωραίο λεμονάκι, αλάτι και ρίγανη. Ψιλοκόβω το κρεμμυδάκι με τον προσφυλή μου τρόπο. Μπορείτε να το βάλετε και για λίγο στο μούλτι, πώς το λένε αυτό το μιξεράκι, ή μπορείτε να το κόψετε και κάτω. Τοποθετώ το τσικάλι μου στη φωτιά και για μισό κιλό ρεβίθια θα ρίξω περίπου μισό ποτήρι λάδι. Θα το ζεστάνω. Προσθέτουμε το κρεμμυδάκι μας. Τα ρεβίθια μας. Τη δάφνη. Και μια καλή πρέζα ρίγανη. Σιγαρίζουμε μερικά λεπτά. Δεν αλατίζουμε τώρα για να μην σφίξουν τα ρεβίθια μας. Ρίχνω νεράκι αρκετό. Ζεστό νεράκι να τα σκεπάζει και ακόμα αρκετό παραπάνω. Θα περιμένω να βράσει το νερό. Θα χαμηλώσω αρκετά τη φωτιά και θα περιμένω να μαλακώσουν καλά τα ρεβίθια μου. Θα ελέγχω για νερό, εκτιμόμενος χρόνος.